Καλά που μπαίνει με τέτοιου ήχου. Ούτε ξέρω την ύπαρξή του. Ναι. Να με έλεγε ότι μπαίνουμε με την είσοδο του Μαργαρίτη. Αν ήξερε με τι έχει τραβηχτεί ο τραγουδιστή του και τι κόρη έβγαλε. Σταθμό. Έχει ασχοληθεί λίγο. Ναι. Κόρη κόμβο, κατεχάκι. Κόρη πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορώ να πω στον αέρα ακριβώ αυτό που καλά, στο. Σε άρα. Σε άρα πρέπει να τελειώσει. Σε άρα είναι το απλό. Απλά εγώ το πήγα. Τέσσερα κεφάλαια παραπέρα. Από πολύ μπροστά είσαι, αδερφάκι. Κουκλάρα. Τι άλλο σε ναι, άρα. Αυτό. Αυτό κουκλάρα, λέμε. Κουκλάρα. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι στο κουκλάρα. Καλησπέρα, Σοφάκι. Καλησπέρα. Τι animal μάθανε χθε. Δεν ήμουν party animal. Χθε βασικά μαζί με μένα έχει και κάποιο άλλο γενέθλια από ό,τι πληροφορήθηκα μετά. Γενέθλια. Ναι, ο Βάρντα. Εννοείται, Σοφάκι. Ο Βάρντα, ο οποίο είναι μια μυθική μορφή. Σου έχω πει για την Βάρντα. Εμένα. Προσωπικά όχι εμένα. Πρέπει να αισθάνεσαι κάπω γι' αυτό. Αλλά. Μιλάμε φίλοι, είναι μια θεότητα. Αγαπάμε Βάρντα. Βασικά, εγώ είμαι, που δεν είμαι προσωποκεντρικός, δεν είμαι προσωπολάτρης. Βέβαια. Θεωρώ ότι όλοι έρχονται και φεύγουν. Έτσι, έρχονται και παρέρχονται. Εμείς είμαστε εμείς με την ομάδα. Ναι. Εμείς μένουμε εδώ. Ο συγκεκριμένος θα τιμηθεί σε βάθος χρόνου. Φίλε μου, Σταύρο, θέλω να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας ναι. στην ομάδα του Άρεος. Βεβαίως, για τη νίκη που έκανε. Για το 3 στα 3. Κάτι που δεν φανταζόταν το πιο αισιόδοξο παδός του. Ναι. Υποκλεινόμαστε. Μπράβο στα παιδιά, να προχωρήσουν έτσι. Και θα τους υποδεχτούμε με σεβασμό την ερχόμενη Τετάρτη στον αγώνα Κυπέλλου. Όλες τις ομάδες ο Πάκος θα αντιμετωπίζει με σεβασμό. Ακόμα γιατί μιλάμε για τον συντοπίτη Άρη μας, εντάξει, ο οποίος πρέπει να είναι στην Αλφα Εθνική. Μα το θέλουμε, άσχετα που είναι νεοφώτιστος. Α, και πρέπει να τονίσουμε ότι να ξέρεις, είναι εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει υπό την έννοια, το διάβασα αυτό, δεν το ήξερα, από το 1987-88, όταν ανέβηκε ο Πανσεραϊκός του Βλαντιμίρ Ταμπόρσκι τότε, είχε κάνει και αυτός 3 στα 3 νίκες, έτσι και ο Άρης μετά από 30 χρόνια κάνει 3 στα 3. Βέβαια, πολύ ωραίο. Και η κλήρωση τα φέρνει έτσι. Ο Θεός από πάνω αυτό. Αυτό εδώ, ναι. Ας ανταγωνιστούν λοιπόν ναι. δύο ομάδες έτσι, της πόλης κανονικά. Και ας κερδίσει αυτός πρέπει να κερδίσει. Τα γνωστά. Δεν είναι και παιχνίδι. Απλά έτσι θα έχει το χαβαλέ του. Όχι, χρειάζεται. Είναι ωραίο παιχνίδι. Ναι, γιατί ναι, πώς. Ναι, όλα, παιχνί... όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικότατα. Κύπελο ναι. και άλλες δύο ομάδες είναι φίλε μου Σταύρο. Ο ΑΕΤ το Σπάτων. Ο ΑΕΤ το Σπάτων που πες την Καλυθέα όμως. Λίγο μακριά από τα Σπάτα. Ναι. Ο Σούλη Παπαδόπουλο. Όπως Σούλη Παπαδόπουλο. Ε. Και ο Γοτέρης που θα λυπηθώ που θα χρειαστεί να πάω άλλη μια φορά στην Κρήτη φέτος. Όχι, δεν θα πας Σταύρο σε αυτό το μάτς. Θα πάω, φίλε. Δεν γίνεται. Αυτό είναι εκδρομή. Αυτό είναι εκδρομή. Αυτό είναι weekend. Και το Σαββατοκύριακο, Τετάρτη Πέμπτη. Αυτό, κάτσε λίγο. Εννοείται. Τετάρτη Πέμπτη, φίλε, εντάξει, δεν πρέπει να πας. Να είσαι δίπλα στην ομάδα. Μ' αρέσει που τα ετοιμάζεις όλα. Μ' αρέσει που τα ετοιμάζεις από πιο μπροστά. Σταυρώνει το έδαφος. Τώρα, μόλις κάνουμε το μήνυμα. Πάρα πολύ καλό είναι αυτό. Ναι. Θα φεύγει στην Αιτζίαν το. Σήμερα κιόλα έχουμε την έναρξη του τεράστιου του θεσμού. Του κορυφαίου θεσμού που αλλάζει φέτος. Που πραγματικά κάτι λείπει από αυτό το θεσμό. Όλοι το ξέρουν ότι λείπει. Ο ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Αυτή η παρουσία αυτής της συγκλονιστικής ομάδας, η οποία ευχόμαστε του χρόνου να είναι στους ομίλους. Ναι. Έτσι, κατά τα ισόψυχά μας. Με υπέροχα παιχνίδια. Υπέροχα. Που η GoalBet σήμερα τα στηρίζει φυσικά. Ξεκάθαρα. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο μάτς. Το Liverpool Paris Saint-Germain. Δίνουμε και μηδενική κανιότητα, να το πούμε αυτό. Για παίζε, Σοφία, εσύ, τι γίνεται με αυτό. Εγώ έμαθα κάτι, αλλά θέλω εσείς οι παλιοί έτσι να μου πείτε αν τα λέω σωστά. Παλιοί, τι εννοείς. Παλιοί με την έννοια ηλικιακά. Στοιχηματικά. Εγώ ακόμα μαθαίνω. Λοιπόν, ισχύει ότι η Λίβερπουλ με Παρί συναντήθηκαν τον Απρίλιο του 1977 στο κύπελο κυπελούχων, αν τα λέω καλά. Ναι, τότε όπου η Παρί νίκησε στο Παρίσι με 3-0 και έχασε με 2-0 στη Λίβερπουλ. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και δεν το θυμόμαστε με τίποτα. Με είπαμε, τίποτα. Έχουμε καλή μνήμη, είπαμε. Δεν είμαστε στο θοκάμιλι. Ναι. Αλλά, τι πιο ωραίο. Αυτό το παιχνίδι τώρα δεν κρίνεται τίποτα. Όχι. Ανοιχτό μάτς. Ανοιχτό μάτς. Καλό παιχνίδι, καλό 100%. Παιχνίδι. Το over νομίζω είναι αγκαλιά μας. Αγκαλιά μας και το πάμε και λίγο παραπάνω. Over 3,5. Το πάω over 3,5. Ναι. Όπως έκανα και με τη Θέλτα χθες που ρίσκανα λίγο παραπάνω και μου βγήκε. Δούλεψε σε τετραδίτσα, ε. Βρήκε τον Άρη με άσο-άσο. Άσο-άσο έπαιξε τον Άρη, εννοείται. Έτσι. Βρήκε. Ξέχωρα η εικόνα του αγώνα δεν ήταν για άσο-άσο. Εντάξει. Αλήθεια, το... χάνει πολλές ευκαιρίες ο Λεβαδιακός από τον Μίχρονο. Το... τα μάτς γενικότερα, Σταύρο μου, είναι στιγμές. Στιγμές. Εσύ το ξέρεις αυτό. Εγώ από τη στιγμή έπαιξα λοιπόν. Με την άβρα. Ναι. Δηλαδή ο Άρης ήταν σε καλή άβρα και λέω γιατί να παίξω το 1,50-1,55 τον άσο σκέτο. Βάλε και το άσο-άσο να πάει 2,22 πήγε. Εμένα μου άρεσε στον Άρη ο τερματοφύλακάς του με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ σοβαρός. Κώστα Χαρκιά μου θυμίζει. Δεν κάνει τίποτα απέριτο, έως τώρα πάντα έτσι.
Κρίνουμε αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Δεν κάνει τίποτα περιττό. Πιάνει την μπάλα όποτε πρέπει. Δεν δέχεται γκολ ακόμα που να φταίει. Έτσι. Α, το δούμε. Κοντός. Γενικά ψαλμός. Πιάνουμε τη Θέλτα γιατί μπήκαν τα γκολ με τη Χιρόνα. Και όταν πρέπει να τραβήξουμε τα λεφτά, το κάνουμε με στο 2-1 της Southampton, η οποία το έφαγε στο 90 φεύγα. Γι' αυτό λοιπόν η διαδικασία του cash out είναι πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ καλή. Θα κάνουμε τώρα και ένα φροντιστήριο λίγο στοιχηματικό. Το έφαγε στο 90 φεύγα, πανηγύρισε. Ναι, γιατί έσωσε τα λεφτά σου και λες καλά να πάθουν οι άλλοι. Δεν έχασα και πολλά. Ναι. Δεν το έκανα δηλαδή με το 2-1, περίμενα να πάω 85. Είπαμε, καταλαβαίνετε το cash out, έτσι. Βγαίνουν τα χρήματα πιο νωρίς, χάνοντας ένα ελάχιστο. Χάνεις κάποια ελάχιστα χρήματα και δεν παίρνεις ολόκληρο ούτε το ποσό. 10% έχασα. Τίποτα, πολύ καλά πήγες. Ούτε 10%. Ναι. Ωραία. Θα κάνουμε λοιπόν ένα light φροντιστήριο στοιχηματικό, ναι. Το οποίο θα πούμε το εξής. Ναι. Όταν έχετε κάποιο στόχο συγκεκριμένο, να κερδίσετε κάποια νούμερα, έτσι, και τον βγάζετε αυτόν τον στόχο, ναι. Και τελειώνετε, ναι. Και τα λεφτά κοιμούνται στην τσέπη σας. Ναι. Κοιμούνται, ξεκουράζονται. Πάνε για ύπνο. Ναι. Κλείστε ταμείο, βγάλτε ζήτα όπως κάνουν οι επιχειρήσεις και πάτε εξοδέψτε τα. Ναι. Ή αφήστε τα για επόμενες χρήσεις. Ναι. Μην κάνετε κάποια εγκληματικά λάθη που έκανε γνωστός μου χθες. Ναι. Επισκέφτηκε ναό του Τζόγου. Ντροπή του. Ναι, ντροπή και έσχος μαζί. Ναι. Μαζί με φίλο του. Κέρδιζε. Ένα σεβαστό ποσό. Σεβαστότατο ποσό. Ήταν σε χιλιάδες ευρώ. Λίγες χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή ένα μισθό στη Σουηδία. Ένα μισθό 3 μηνών, πολλαπλασίασε τον. Στην Ελλάδα. 3 μήνες στη Σουηδία. 3 μήνες στη Σουηδία. 3 μήνες στη Σουηδία. Ένα καλοπληρωμένο, ωραίο μισθό. Ναι. Πήγε λοιπόν στο ταμείο αυτό ο φίλο μου, έτσι, και έκανε την εξή εγκληματική ενέργεια. Ενώ πληρώθηκε, ναι. Και έβαλε τα χρήματα στην τσέπη του, έτσι, τι έγινε, επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματο. Εγκληματική ενέργεια. Κομβικό λάθο. Ναι. Και άφησε τα χρήματα εκεί να τον περιμένουν μήπως τα ξαναδώσουν κάποτε. Πολλά... Έχασε εννοείται και τα δικά του, ναι. Έτσι, και τα κέρδη του. Ναι. Έτσι. Καλά, ευτυχώς μήπως ο άνθρωπος που είχε βάλει βενζίνη. Ναι, να ξέρετε. Και συμβαίνουν αυτά μέσα στη ζωή. Στο σπίτι του. Βέβαια. Όπως επίσης, τώρα που μιλάμε για διάφορα τέτοια θέματα, είχα ένα συνοδηγό από μια ιστορία, είχα ένα συνοδηγό κάποτε, πήγαινα κάπου με το αυτοκίνητο και τον είχα δώσει ανοιχτή την Colbet να βλέπει ένα μάτς το οποίο με ενδιέφερε. Ναι. Το έβλεπε κανονικά ο άνθρωπος. Με ενδιέφερε στοιχηματικά. Με ενδιέφερε στοιχηματικά. Ναι. Και τον ρωτάω σε κάποιον. Το λέω μόνο να μου λες όταν μπαίνουν τα καλάθια, τι γίνεται, τα φάουλ τα επιθετικά. Ναι, ναι, βεβαίως. Λάβει κανονικά. Ζωντανό το μάτς. Το έβλεπε. Το έβλεπε. Ωραία, ναι. Και μου λέει λοιπόν ο φίλος μου. Και αυτά, προσέξτε, είναι πολύ επικίνδυνοι τέτοιου είδους φίλοι. Ναι. Είναι σαν τον Ατάσα Θεοδωρίδου. Το τραγούδι με τους φίλους και τον Τερζή. Ναι. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Ναι. Και μου λέει τρίποντο σουτάρουν. Εγώ δεν θέλω να μπει το τρίποντο. Ναι. Το χάσε, μου λέει. Ναι. Περνάει μέσα στην ψυχούλα σου ότι το χάσε το τρίποντο. Χάσε, και ξαφνικά σε λέει μπήκε. Πώς μπήκε, αδελφάκι μου, αφού το χάσε. Δηλαδή δεν γίνεται να το χάνει και να μπαίνει. Ναι. Δεν γίνεται να λες επιθετικό φάουλ, την μπάλα την πήραν οι άλλοι και να λέει οι άλλοι την έχουν την μπάλα, οι κακοί δηλαδή. Ναι. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα προσέξετε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό σε οποιοδήποτε παίκτη στοιχήματος, ναι. Να το λέει. Είναι τεράστιο λάθος. Έγκλημα. Ναι, να το ρωτάς. Το γεγονός το δες σκληρά, κοινικά και ως έχει. Δηλαδή ρωτάς ένα αποτέλεσμα. Ναι. Και έχεις κάποια αμφιβολία, εσύ δεν το ξέρεις. Και το λες στον άνθρωπο 2-0. Ενώ το μάτς είναι 2-1. Ναι. Έτσι. Μην το λες, πες δεν ξέρω. Ναι. Είναι πολύ τίμιο, είναι πολύ τίμιο το δεν ξέρω. Δηλαδή ο Σοκράτης, παιδιά, στην αρχαιότητα που είπε το ιστορικό, εν είδα ότι ουδέν είδα με όμικρο γιώτα. Έτσι. Είναι δυνατόν, δηλαδή ένα μόνο ξέρω ότι τίποτα δεν ξέρω, δεν είναι αυτός ο κεντρικός φιλόσοφος, δεν πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Και δεν το είπε ο Τάσος από, τον, από τη Θήβα. Έτσι ακριβώς, ο Σοκράτης. Σοκράτης, ναι. Ο μέγας Σοκράτης. Ναι. Με τα κόνια, τα γνωστά, δεν παίρνω, πάρε φάγανε, κάτι. Ξέρεις, από τότε τρώγανε. Ιστορική Ελλάδα, η Ελλάδα πάντα είπα. Ναι, το έχει αυτό. Πάντα. Πού το πήγαμε τώρα, από τον ΠΑΟΚ, από το στίγμα, φτάσαμε Σοκράτη. Όχι, φίλε, αυτά μου αρέσουν, αυτές οι διαδρομές. Το κεντρικό νόημα της κουβέντας είναι ότι όταν κερδίζεις... Φεύγεις τρέχοντας. Γιατί. Γιατί, φίλε, όταν παίζεις με την τύχη σου, δεν σου λέει τύχη πάρτα σήμερα. Ωραία. Όταν εσύ πας να πάρεις κι άλλα, είναι πλεονεξία. Ωραία. Πας κόντρα στα θέλω της τύχης, και 99,9% θα την πληρώσεις επιστρέφοντας. Γιατί βλέπει θεάτη έχει από πάνω και λέει: τι κάνεις, ρε Λέση Καραγκιοζάκο, που εμείς δώσαμε τα λεφτά να πας να απολαύσεις την ημέρα στην αυριανή, 2 μέρες, να περάσεις 5, να κάνεις ψιλοδιακοπούλες. Έτσι, να είναι καλά η οικογένειά σου, γιατί όταν μπαίνουν χρήματα στην οικογένεια, είναι όλα καλά, να ξέρετε. Τα πάντα, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα.
Η φτώχεια φέρνει την κρίνια. Απλά πράγματα. Ναι. Η στεναχώρια, η μιζέρια, αμάντα, φροντιστήρια. Δεν έχουμε. Το σούπερ μάρκετ, το δίπλα πήρε εκείνο. Εμείς γιατί το αλαμάξ. Τα γνωστά αυτά. Τα γνωστά. Έτσι. Τίποτα, φίλε. Πέρασε το μήνυμα που έπρεπε. Είπαμε έτσι. Light. Φεύγουμε λοιπόν στη νίκη. Ναι. Εσύ οπότε, φίλη μου Σοφία, μόλις θα μπει στο χώρο του τζόγου, τι θα κάνεις. Θα μπαίνεις στην κολμπέτ, θα παίζεις, θα κερδίζεις. Όταν κερδίζεις, ευχαριστημένη, τα πάτσες, τα πήρες. Έχασες κουκούλωμα. Κουκούλωμα, σπίτι. Ναι, κουκούλωμα, τίποτα. Η γυναίκα που παίζει είναι πολύ κομβικό να ξέρει τι θέλει να κάνει τα λεφτά. Δηλαδή, έχει σταμπάρει μια ψηρά τη Μακ. Ναι. Ξεκάθαρα. Ωραία, ξεκάθαρα. Ωραία. Ναι. Βγάζεις το κέρδος. Ένα ζευγάρι κόβες. Βγάζεις το κέρδος. Μπαίνεις απευθείας στο site και βλέπεις την προσφορά τη Μακ. Στη σειρά αυτή. Εννοείται. Την έχω δει πριν. Πριν καν νικήσω. Και να ξέρει, Σοφία μας, τα εύκολα λεφτά εύκολα τρώγονται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Αυτό είναι και το δεύτερο δικό. Ποιος είσαι, ρε παιδί μου. Δεν σου μπορώ να πω στην πανεπιστήμια να μας. Πολύ ποιότητα σήμερα. Ναι. Δύο στα δύο. Με σοκάρι. Είμαστε στο Champions League, παιδί. Και, όπως... και φτάσαμε στο Σοκράτη. Ξαναερχόμαστε 2018 χρόνια και συν τα άλλα. Μπροστά. Τώρα να ενημερώσουμε το κοινό μας, βασιλιά μου, ναι, και σοφάκι μας. Ωραία. Ότι αλλάζει η διαδικασία διεξαγωγής όσον αφορά στους χρόνους. Υπάρχουν παιχνίδια δηλαδή 8 παρα 5. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια ομίλων 10 παρατέταρτο, 21 και 45, για όσους δυσκολεύονται να προσαρμόσουν την εικόνα με τον ήχο. Ωραία, Ελλάδα μιλάμε. Έχουμε δύο αγώνες σήμερα που ξεκινάνε 8 παρα 5. 5. 8 παρα 5 και αύριο η ΑΕΚ ξεκινάει 8 παρα 5. Για... Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα 8 παρα 5 με τον αγώνα Μπαρτσελόνα-Αϊντχόφεν. Ο Άσος το 1-11, νομίζω είναι αρκετά σίγουρο. Νομίζω δεν το ακουμπάς αυτό. Νομίζω το μάτι στον Άσο. Είναι παγερά διάφορο. Ψάχνεσαι σε άλλες επιλογές, όπως το χιμήχανο Άσο τελικό. Εκεί αν κινηθεί ο Θεός δηλαδή. Πολλά γκολ βλέπουμε και εδώ, γιατί και οι Ολλανδοί παίζουν. Και γκολ βλέπω, λέω εγώ. Ίντερ Τότεναμ, και αυτό 8 παρα 5. Εδώ θα ποντάρουμε κόντρα την Ίντερ όπως υποσχεθήκαμε χθες. Ποτέ, ναι, εννοείται. Όπως υποσχεθήκαμε χθες, δεν ξαναπέζουμε ποτέ Ίντερ. Άντερ Ίντερ, έχουμε τα προβλήματά μας και ασχολούμαστε, ναι, με σένα. Θα παίξουμε με την μίζερη ομάδα του Λονδίνου. Εντάξει, η οποία δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους της γιατί έχει έναν μικρό τσουτσουνισμό στα εγχώρια από τα κλίματα. Αυτή είναι η λέξη ακριβώς, με κάλυψες, ναι, στο χαρακτηρισμό. Αλλά σε επίπεδο Champions League και ποιότητας είναι πολύ ανώτερη της σημερινή της αντιπάλου και θα ποντάρουμε στο πολύ καλό διπλό και έχει ο Θεός. Διπλό ή τότε να. Ναι. Εγώ, ναι, εγώ δεν ακολουθώ κάτι τέτοιο. Εγώ το παρατάω αυτό το μάτς. Ναι. Δεν με αφήνει αδιάφορο. Στο τέλος θα μάθω το τι έγινε. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μετά πάμε 10 η ώρα. Σαλ και Πόρτο. Σαλ και Πόρτο. Μιλάμε... Ο ορισμός του γκολ-γκολ. Και ο ορισμός του χ, φίλε. 3-32 βλέπω... το χ. Πόσο? 3-32. 3-32, θα παίξουμε 3-32 χ. Δηλαδή διπλό τότε να χ. Το να κάνουμε μια παρένθεση ενώ μιλάμε για τη Σάλκε και πού θα πάμε τώρα. Θα πούμε ότι φίλος μας με τα αυγά στην ιερατική σχολή, ναι, 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 ανέβηκαν με ενημερώνει σήμερα, ναι, γιατί ήρθαν κάτι Ρώσοι. Ναι. 3-20 πωλείται το αυγό, το 1. Τι κάνετε αυτόματα συνειδημό, έχασε ο φίλος μας χθες. Μακριά από την ιερατική σχολή αυτή σήμερα, ναι, και άλλα μαγαζιά. Ναι. Δηλαδή, μην πάτε να πάρετε 10 αυγά για ομελέτα, θα σας βγουν 32 ευρώ. Όσο θα πληρώσαμε, ναι, τη Σίζα, ανεβαίνουν στην Βασιλεία. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν συνέκανε ο ίδιος Σίζαρ. Ναι. Ναι. Θέλω να δώσω και τα χαιρετίσματά μου. Οπα, οπα. Βεβαίως. Ναι. Στη χαρά, στη μικρή αυτή πριγκίπισσα, που έχει συγκεκριμένο στόχο, τη δικηγορία. Ευχόμαστε να πετύχει γρήγορα στους στόχους της. Αδιπλό, αδιπλά χαιρετίσματα. Διπλά, διπλά, διπλά χαιρετίσματα. Εγώ, χαιρετίσματα. Δώσε, δώσε, δώσε χαρά. Χαρά, αλλά γεια σου, η χαρά δίνει χαρά. Ναι. Γεια σου, ρε χαρά. Ελπίζω να πετύχει σε αυτόν τον δύσκολο κόσμο. Και τίμιο αγώνα. Ναι. Και να σου κάνω μία πρόταση, γιατί έχω δουλέψει τον κλάδο σου υπερβολικά, σε αειδιαστικό βαθμό. Μην βγάλεις ποτέ γκόμενο δικηγόρο. Ποτέ. Ωραία, τα σαφέστατη υπομετροπή. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Θα απειβδίσεις. Ναι. Πολύ ωραία. Γιατί έχουμε λάβει πολλές αγανακτισμένες του κλάδου που είχαν σχέση με δικηγόρο. Ωραία, ήρθαν στην αγκαλιά μας για να πούν τον πόνο τους. Και τι έχουμε πει στη ζωή, ποιος πρέπει να φοβόμαστε? Ούτε τους φουσκωτούς, ούτε τους ξεφούσκωτους. Φοβού τους αγανακτισμένους. Τους αγανακτισμένους. Κατά το φοβού τους Δαναούς και δώρα φέραντες. Ναι, ναι, ναι. Επανερχόμαστε στο Champions League. Champions League, λοιπόν. Πολύ ωραία περίπτωση. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Champions League, άλλο μάτς. Άλλο μάτς.
το ντέρμπι τη σημερινή ημέρα, Liverpool Paris. Over 3,5. Την Νιώτα, όπως είπαμε και πριν. Να τα σημειώνετε αυτά. Και να φέρνετε τα ανάλογα ποσοστά, εσείς που γράφετε και οικονομάτε. Ναι. Ναι. Επίσης σήμερα στις 10 έχουμε το παιχνίδι La Brise με την Dortmund. Διπλό από ημίχρονο. Διπλό και over. Θα πω εγώ. Ναι. Ερυθρός Αστέρας Νάπολη, και αυτό στις 10. Τι έγινε? Ερυθρός Αστέρας Νάπολη. Δεν τους έχω πιστοσύνη σήμερα φέτος αυτούς. Ναι. Την Νάπολη? Ναι, δεν την έχω πιστοσύνη. Με την απουσία του Ζορζίνιο θεωρείς ότι τους αποσυντένισε? Γενικά είναι... Φτάνουν πολύ... Έφυγε. Άκου, έφυγε ο προπονητής. Δεύτερον, φτάνουν στην πηγή, αλλά οι άλλοι έχουν ξεφύγει τόσο πολύ που ξέρουν δεν μπορούν να πιουν νερό. Και αυτό στην ψυχολογία μιας ομάδας σε φθείρει κάθε μέρα, ρε φίλε. Κάθε μέρα. Δηλαδή είσαι η Νάπολη. Σου φεύγει ο προπονητής που είναι τζιμάνι. Ωραία. Πάνε οι άλλοι, παίρνουν Κριστιάνο Ρονάλντο που αρχίζει και γράφει το κοντέρ. Λες γιατί πάλι. Γιατί πάλι. Είναι σε αυτό το γιατί πάλι. Δεν το ακουμπάω. 7 στα 7 έφτασε και η Γιουβέντους, το όπου το λέμε. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό όμως. Δεν είναι ωραίο, όχι. Δεν είναι ωραίο. Να υπάρχουν κι άλλοι, να εναλλάσσουν. Ναι, αλλά μετά το γκάζο που έπαθε με τα στημένα, δημιουργεί την αυτοκρατορία μέσα από το καινούργιο γήπεδο. Τι δημιούργησε, φίλε, 7. 7 στα 7. Πήγαινε κοντρά ρέτα. Εμεί είμαστε και Γιουβεντίνη. Ναι, είμαστε και Γιουβεντίνη. Πήγαινε κοντρά ρέτα να φουσε μαγνή. Όχι, όχι. Πώς θα την κοντράρει? Έλα. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ γειτονικά. Γαλατά Σαράι, Λοκομοτίβ Μόσχα. Πω από κομπλεξικό με τον υπερκομπλεξικό. Τι το παίζουμε αυτό, άσου. Άσου από ημίχρονο. Μην τον μπλέκει, καλό δεν είναι ο άσου. 1,76. Εντάξει, ταπεινός, ταπεινός. Ναι. Χαρά να άκουγες πιο νωρίς, αφιερώσαμε 4 λεπτά για σένα. Ναι. Τώρα ξαφνικά έρχεσαι να μας ακούς. Και χωρίς να έχουμε εικόνα. Από το πρώτο λεπτό. Και χωρίς να έχουμε εικόνα. Τι κάναμε, πλέξαμε το εικόνιό σου. Ακόμα μια φορά, χαιρετίσματα στη χαρά λοιπόν. Ιστορίες, είπαμε βασίλισσες, τι άλλο να κάνουμε. Σου δώσαμε και συμβουλή ζωής. Για συμβουλές. Φτάνει. Τι άλλο να κάνουμε, από κοντά τώρα. Ναι. Γιατί αυτοί έχουν εικόνα και εγώ δεν έχω. Πάρα πολύ ωραία χαρά. Άψογες όλες οι εκφάσεις της. Λοιπόν, πάλι σήμερα στις 10 έχουμε Μονακό Ατλέτικο Μαδρίτης. Το Μονακό, Σόφη. Παρακαλώ. Για το Μονακό, τι λες για μια μόνιμη κατάσταση, αν σε πάω ότι είναι κάποιος πρίγκιπας έτσι εκεί. Εκεί, πρίγκιπας. Ναι, θα πήγαινες. Να γίνω κι εγώ πριγκίπισσα. Να πήγαινες, να ράξεις Μονακό, είναι ωραία περίπτωση να ξέρεις. Αν είναι να γίνω πριγκίπισσα. Να ξέρεις, μετά τη Θεσσαλονίκη, η ωραιότερη πόλη, αυτό το κρατήριο, είναι το Μονακό. Εντάξει, υπάρχουν πολλές ωραίες πόλεις. Όπως. Σε αυτές που έχω πάει θα πω εγώ, έτσι. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Κωνσταντινούπολη. Ναι. Πολύ. Και μου αρέσει και πολύ και η Ρώμη. Η Ρώμη φυσικά, πολύ σωστή, αιώνια πόλη. Είμαι τα πάντα. Σε αυτό το στυλ δηλαδή. Ένα. Λίγο πιο έτσι, αρχαίο, σε αιώνιο. Σε κουλτούρα σε βλέπω, σε κουλτούρα. Ναι, λίγο πιο κουλτούρα. Εσύ θα πληγωθείς τη ζωή, θα αγαπήσεις πολύ, σε βλέπω. Έχουμε τέτοια συναισθήματα, βλέπω. Μάλιστα. Μαθαίνουμε. Και στάβε μου τι θα παίξει τρεπότε εσύ, την τριάδα. Μια τριάδα δώσα από όλα αυτά τα τρία. Όχι, εγώ παίζω 4-5-6. Δεν γίνεται. Πολύ σαν κακή 4-5-6. Το κόλλησε με το κλείσαμε. Αυτό παίζω πάντα. Θα σε αλλάξω, θα σε φτιάξω και σε αντί να κάνει. Θα παίξω διάδα μία. Θε δουλειά, διάδα θα παίξω. Θα παίξω μια διάδα. Να εξασφαλίσει τα χρήματά σου και μετά παίξει 4-5-6 το όνειρο. Η διάδα είναι σαν και το χ και το over 3,5 τη Λίβερ. Ωραία, το είπε. Αυτό είναι δύσκολο. Δύσκολη διάδα. Δύσκολη διάδα. Δεν θα παίξω 200 ευρώ, θα παίξω 40-30. 30, εντάξει. Εντάξει, θέλω να τα κάνω 200-250, δεν κατάλαβα. Στην Αμερική ξέρεις, τα 10 δολάρια τα πετάνε. Στην Αμερική, όποιος έχει 10 δολάρια 20 πάνω, τα πετάει για να μην έχει βάρος. Για να σε κάνω ερωτησούλα πάλι, το άμα μέχρι τώρα μία. Έτσι, εδώ που έρχεται, αυτά λέμε. Τι, κάτι κοιτάς ψηλά. Όχι, γενικότερα. Πες μου, προπονητή στην Ελλάδα, κατέκτησε τον double και τι πήρε σαν δώρο, την απόλυσή του. Ποιος είναι? Ο Εβραίος, πώς το λέγανε, δε. Πώς το λέγανε τον Εβραίο. Δύο είναι, τον Παναθηναϊκού. Πώς το λέγανε τον Εβραίο, δε. Είναι και δεύτερος εκτός από τον Εβραίο. Ο άλλος θα είναι ο Καναζιάννης Κόλλιας. Όχι. Ο Ολυμπιακό, Τάκης Λεμονής. Είναι ο Πάκερτ του Παναθηναϊκού. Ναι. Ο οποίος ο άνθρωπος όταν ξεκινάει σεζόν, τι το λες. Είναι πρόεδρος, παιδί μου. Φίλε μου, στόχος μας είναι τον Νταμπλ. Φτάνει ο Μάιος και έχει πάει ο Παναθηναϊκός στον Νταμπλ. Τον φωνάζει λοιπόν αρχές Ιουνίου. Ο άλλος λέει θα με κάνει δώρα. Δεν μπορεί κάποιο. Κάτι θα φάμε εξωτερικά. Και του λέει αδελφέ, καλό βράδυ. Απολύεσαι. Γιατί όμως. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρει κανείς γιατί. Τον Εβραίο πώς τον έκανε στον Παναθηναϊκό. Όχι τον Όσιμ. Όχι ρε. Έναν Εβραίο είχε ο Παναθηναϊκός. Με χοντροκέφαλος έτσι κάπως. Ναι, πώς τον έκανε. Τώρα θα σε πεταχτεί. Α, η Τζακ Σουμ.
Ο Σουμ, ναι, 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 ναι. Που το βέβαιες. Ναι. Και αυτός το έκανε. Το έκανε, ναι. Πρωτάθλημα και απόλυση. Double και απόλυση. Double και απόλυση. Μάλιστα. Ο οποίος δεν ήταν κακός προπονητής και είχε πολύ γέλιο. Στάβω, εγώ είμαι συγκεκριμένη. Αν ο Λουτσέσκου πάρει double, ναι, και απολυθεί, ναι, λέμε, μια εικασία, ναι, υπάρχει τέτοια περίπτωση. Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δηλαδή να πάρει double κανονικά. Στον ΠΑΟΚ πάντα υπάρχει τέτοια περίπτωση και υπάρχει και το να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί. Ναι, γιατί στον ΠΑΟΚ πάντα ένας προπονητής πρέπει να κάνει πιλάτες και, πώς λένε, πιλά, και γιόγκα. Αφού θα είναι απόλυτα επιτυχημένος. Ναι ρε φίλε, αλλά ποτέ ο προπονητής στον ΠΑΟΚ δεν γίνονται τα πράγματα όπως θέλει. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλά θέλω μπλεγμένα δεξιά και αριστερά και υπάρχουν στιγμές που του γυρνάει το μάτι. Τώρα που η Chelsea θα έρθει με τις αλλαγές της, με αυτούς τους ασήμαντους, με αυτά τα, ναι, τα παιχτάκια που λίγοι τους ξέρουν, έτσι, ναι, σε αυτό το match γιορτή. Ποιες είναι οι αλλαγές λοιπόν της Chelsea που θα έρθουν? Άκου να σου πω τώρα τι γίνεται. Ο Loftus Cheek, φαντάζομαι. Άκου, θεματίας, ο Φάμπρεκας. Άκου να δεις τι γίνεται. Ναι. Μου λέει ο Στέλιος πριν, θα έρθει με δεύτερους. Και ποια είναι τα δεύτερα της Chelsea? Δηλαδή θα παίξει αντί του David Luiz ο Cahill. Ωραία. Αντί του Kovacic ο Barclay. Αντί του Πέδρο ο Γουίλιαν. Ωραία. Υπάρχει παίκτη που να μην είναι διεθνής, εν ενεργεία. Στις αυτές τις ομάδες δεν υπάρχει ούτε μισός μη διεθνής. Ούτε μισός, ναι. Εκτός αν είναι κάποιος σε προχωρημένη ηλικία και ήταν διεθνής και δεν είναι τώρα. Ο Κέπα είναι στην Εθνική Ισπανίας. Ναι. Είναι αλλαγή του Ντεχέα. Ναι. Ο Κέπα είναι, ο Αφιλικουέτα είναι, ο Αλόνσο είναι. Ο Αλόνσο όχι απλώς είναι. Ναι. Είναι καψούρα ο Αλόνσο. Ναι. Ο Ρούντιγκερ, παρότι Γερμανός. Αριστεροπόδα, το πούμε για αριστερό μπακ. Αριστεροπόδαρο γενικώς και άσχετο, έχεις δει να παίζει ποδόσφαιρο. Αριστεροπόδαρο, ναι, και άσχετο. Ναι. Τον Αντινόλφη. Θες μας φλάκω στα μαεφούλε τώρα, Αντινόλφη. Αυτά τα άταστερητικά που βάζει στη ζωή μας, τότε είναι καινούργιο, το είναι αυτό. Ο Πύρβου. Ο Πύρβου, ε. Είναι πιο άμπαλος, πεθαίνεις. Ηλίας Χαραλάμπους. Άσε τον Ηλία με το κυνηγάς. Που κυνηγάς Ηλία στο θάνατο. Μια χαρά ποδοσφαιριστής ήταν ο Ηλίας. Άλλον άμπαλο αριστεροπόδαρο, θα σου φύγω, μην αγχώνεσαι. Άμπαλο αριστεροπόδαρο. Όσο σκέφτεσαι, θα κάνω ένα κουζάκι στη Σοφία εκεί, στη γωνία μας, στην κλίτσα μας. Ναι. Λοιπόν, Σοφία, εξωαγωνιστή, όχι αθλητικό. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις σε 15 δευτερόλεπτα. 15 δευτερόλεπτα. Ναι, με bonus πάρα πολύ καλό χρηματικό ποσό μετά. Ναι, 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 ναι. Χωρίς καμία βοήθεια από εδώ, προς το μην πεταχτείς. Μην πεταχτείς όμως. 5 κύρια ανδρικά βαφτιστικά ονόματα που να ξεκινούν από κάπα. Πάμε. Από κάπα. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Δύο Κωνσταντίνος. Είναι Κύπριος. Ντίνος τώρα. <βέβαια. laughs> Μόνο Κωνσταντίνος. Από κάπα. Από κάπα. Κύρια βαφτιστικά ονόματα, ναι, σε κάπα. Κυριάκος. Δύο. Κύριλλος. Τρία. Από κάπα. Τέσσερα. Τρία. Δεν μου έρχεται άλλο από κάπα. Πέντε. Κοσμάς. Κίμωνα που μιλάμε κάθε Κίμωνα, μέρα. Ναι, που έκανε αίτημα τώρα για σύνταξη να σε αντεξοδοτηθεί. Βέβαια, τέσσερις μέρες δουλεύει το παιδί. 32 ώρες σύνολο. 32 ώρες δουλειά, εντάξει. Τι να κάνει αυτό το παιδί άλλο. Τι, σωστό, όχι, πολύ σωστό. Ο βασιλιάς της εργατιάς τον καλά, βλέπει και σκύβει. Από ντροπή. Φυσικά, φυσικά. Και. Δεν το κέρδισες το quiz. Δεν πειράζει. Μόλις έχασες ένα σεβαστό. Δεν είχα πολλούς πρώην από κάπα εγώ γι' αυτό. Δεν μου έρχονταν κάτι. Θα σε πω ένα δεύτερο κουιζάκι. Δεν είχες πρώην. Θες ένα δεύτερο κουιζάκι. Έκανα τα βράδια που έβγαινα. Όχι, δε Σοφάκη, προσπαθώ να βγάλω ένα προφίλ καλό. Σοφάκη. Καλό κορίτσι είμαι. Είμαι κορίτσι για σπίτι. Ναι, χαρακτηριστική περίπτωση για σπίτι. Το σπίτι μου λείπει τώρα, αλλά δεν πειράζει. Σπίτι να σου δυναμεύσει στα πέντε. Τώρα θα φας δεύτερη ερώτηση στα μούτρα. Ακούς. Λοιπόν, για να σε δώσω την κατάσταση είσαι λοιπόν. Πάμε ότι πες ότι απέτυχες, αλλά έκανες μια συγκλονιστική προσπάθεια. Λοιπόν, τρέχεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εσύ. Τρέχεις, ναι, εσύ. Τρέχω, ναι. Και περνάς τη δεύτερη. Τι είσαι τώρα? Πρώτη. Πώς είσαι πρώτη, ρε Σοφία? Τη δεύτερη περνάς, αγάπη μου, γλυκά. Η πρώτη είναι εκεί, τη βλέπεις. Πώς είσαι πρώτη, δηλαδή? Εντάξει, είμαι δεύτερη. Δεύτερο ποσό που χάθηκε με. Τι γίνεται, τα λεφτά χάνονται. Να τη δώσω μια τρίτη ευκαιρία τελευταία. Θα σου πω τι έπαθε, θα σου πω τι έπαθε. Βλέπει το χρήμα, βλέπει το δέντρο, βλέπει το δάσος. Και βιάζεται. Σοφάκι, ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο, είσαι έτοιμη? Θα ξεχνάω τα δύο προηγούμενα και παίρνεις πάλι χαρτί. Όχι υγείας, χαρτί, κανονικά. Κανονικά. Μπράβο. Το τυπωμένο, ναι. Περνάνε 4 χρόνια, έχεις μεγαλώσει λίγο και ξανατρέχεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάλι. Και περνάς τώρα την τελευταία. Τι είσαι? Την τελευταία περνάω. Είμαι προτελευταία. Πώς είμαι, αγάπη μου, γλυκιά, περνάς την τελευταία αφού είναι τελευταία? Την τελευταία δεν περνάω. Μα αγάπη μου, είναι τελευταία αυτή. Έχει κάποιον πίσω από την τελευταία. Σωστά.
Αφού είναι τελευταία αυτή. Θα έχω αυτήν όμως, αφού την περνάω. Δεν έχει καμία αγάπη μου. Η απάντηση είναι πώς θα περάσω την τελευταία, αφού είναι τελευταία. Δεν υπάρχει κάποιο πίσω. Πώς θα περάσω την τελευταία, βρεζόνα. Ναι, βρεζόνα με φτιάξει. Τίποτα. Σε δικαιολογώ μόνο λόγω τέτοιο. Λόγω χθεσινής γιορτής. Και κρεπάλης. Ναι, προφανώς και προφανώς. Προφανώς. Σου δόθηκαν τρεις ευκαιρίες να βγάλεις ένα ξεκούραστο μηνιάτικο. Ξεκούραστο μηνιάτικο, κανονικά. Ναι, ξεκούραστο. Είναι large, δεν τα θέλω εγώ τα μηνιάτικα τα έξτρα. Εσύ θα λες, τα λεφτά είναι στοιχεία. Αυτό, η στοιχεία. Πω, πω. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Η αηδία, όταν το ακούω αυτό. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Ναι. Όχι, τα φεύγει η φτώχεια την ευτυχία. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Για πάμε. Για να μπούμε στην τελική ευθεία να αναλύσουμε το δράμα που περνάω ενώψη πάω Τσέλσι, να ξέρεις. Πολύ ωραία περίπτωση να μου την πεις αυτή. Δεν θα την πω. Πάμε. Μου λέει ο άλλος, η βασιλιά μου. Ναι, ο Λεβέκ λέει, δεν έχει καλό αισθητό πόδι. Ναι. Ο Λεβέκ έχει, δεν έχει πόδι. Δεν έχει πόδι. Εντάξει. Μα αυτό είναι πολύ σωστό. Ναι, βασικά, ο οποίος λέει, ναι. Ανήκει ακόμα στον ΠΑΟΚ. Το έχω χάσει αυτό. Άστα, πάει έρχεται το παιδί. Πάει έρχεται. Το δεδομένο είναι ότι πληρώνεται όμως. Θα πληρώθηκε. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν πληρώθηκε τον ΠΑΟΚ. Ωραία, έτσι σωστά. Σωστότατα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ναι. Άκου το δράμα μου λοιπόν για το ΠΑΟΚ Τσέλσι. Ακούω, είμαι ένα αυτή. Τρέμω. Στην ιδέα. Τρέμω. Τι τρέμω. Το παιχνίδι είναι γιορτή, δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, αγόρι μου, εννοώ. Είναι πρώτη φορά στη ζωή μου, δηλαδή δεν φοβήθηκα. Πιτσιρικά σήμερα, βέβαια το ΠΑΟΚ πάγιο, δεν το φοβήθηκα. Πού είσαι εσύ το ΠΑΟΚ Πάγια με το 82, ε? Είναι μωρό, 83. Ναι, 82-83. Ναι, μωρό ήμουν, σου λέω. Ναι. Ναι, στο επαγγελματικό έκλεγα στο τέτοιο, το θυμάμαι. Ωραία, στα πέναλτι. Το λαμό για την πόσο χρονών ήσουν τότε? 8. 8, ναι, έχεις μνήμη. Σωστό. Μνήμη, σωστό. Θα θυμάσαι τα πέναλτι του ΠΑΟΚ. Το που είπες ΠΑΟΚ Πάγια. Τρία πέναλτι, θυμάσαι από τα πέντε. Εδώ μανάκι. Μα μανάκι το κακό θυμήθηκε πάλι. Ακατευθείαν αυτό πώς γίνεται. Είναι το μαλιούφα το κακό. Μαλιούφα ήταν το ένατο. Στα πάω τα πέντε. Στα πάω τα πέντε. Το πρώτο ποιο το χτύπησε. Μπράβο, Κωστίκο. Αντρικά πήρε την μπάλα, πήγε από το κέντρο προ τη βούλα. Αυσενικούρα, κανονικά. Μπανιώτη. Εκτέλεση του θανατά. Νομίζω. Δεν το θυμάμαι να το χτύπησε. Σκαρπάδο. Άστο, άστο, δύσκολη είναι η ερώτηση. Υποχωράμε. Ναι. Για πε. Για το ΠΑΟΚ Τσέλσι. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που θεωρώ ότι έρχεται μια ομάδα που το momentum της είναι τέτοιο που είναι μέσα όντως στις πέντε καλύτερες του κόσμου. Τη δεδομένη στιγμή είναι. Μα είναι. Είναι δηλαδή... Έχει το απόλυτο παίζοντας πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το βασικό. Και δεν είναι μόνο το καλό. Δείχνει, το δείχνει. Είναι, έχει άβρα απίστευτη. Είναι και ο τρόπος που το δείχνει. Δηλαδή είναι εμφατικός ο τρόπος. Επειδή δεν παίξαμε ποτέ με Real και Barcelona σε momentum τέτοιο των τελευταίων χρόνων. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά χρόνια να παίξουμε Μπαρτσελόνα. 76 ήταν. Ναι. Έχει αρκετά. Δεν έχω μνήμες. Πώς δεν έχεις εκείνο. Μα ο νεογέννητο πρέπει να σου να πω. Ενός. Ένα μηδέν κούδας ξέρεις. Ναι. Και στον πανηγυρισμό κάτω πέφτει. Δεν αντέχει. Στον πανηγυρισμό λοιπόν θυμάει. Τούμπα. Πάω μέσα ήμουνα. 9 ετών ήμουν. Πάω Μπαρτσελόνα 1-0. Μετά φάγαμε 6. Εντάξει, 6. Το γκολ του Πάω στην Μπαρτσελόνα. 6-1. 6-1. Το γκολ του ΠΑΟΚ. Άγγελος Αναστασιάδης. Αγγελαράς. Mm. Τώρα δεν είχαμε μια κουβέντα έξω. Ναι, Άγγελος. 6-1, βάλαμε γκολ. Ναι. Πλησιάσαμε την πρόκληση. Κοντά ήμασταν. Μαγική εικόνα το μάτς. Μαγική εικόνα. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που ενώ είναι γιορτή το παιχνίδι, δεν υπάρχει must win ύφος στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Τσέλσι. Εντάξει. Παίξεις και του σου βγει, δεν έχεις άγχος. Εγώ είναι το πρώτο παιχνίδι που ο τρόπος που παίζει Τσέλσι με έχει ψαρώσει. Ε, τι βλέπεις διασυρμό. Δεν βλέπω διασυρμό γιατί ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν διασύρεται. Αν εξαιρέσουμε τον Ντόρτι από την Μπενφίκα, το οποίο πόνεσε. Αλλά δεν ήταν Ντόρτι που σου επέβαλε ο άλλος το παιχνίδι. Είναι το έκανες δώρα εσύ. Οι στιγμές, Μπενφίκα μην επανερχόμαστε, ναι. Είναι δύο μαγικές στιγμές. Ναι. Η μη τρίπλα του Λιμιού και η λάθος απόκριση, το δώρο του Πασχαλάκη. Αυτό. Είναι η πρώτη φορά που φοβάμαι τη στραβή. Όχι την ήττα, την απλή. Καταλαβες. Το φοβάμαι. Ποδοσφαιρικά καθαρά, εντάξει. Άρα και καλό λοιπόν την ομάδα του. Μακάρι να ξεφτυλιστούμε, μακάρι να ισοπεδωθούμε. Γιατί? Και, όχι, μακάρι λέω σαν την πρόταση αυτό που λες, τη σκέψη σου. Ναι. Και να φθούν όλα ανάποδα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ να σταθεί αντάξει των προσδοκιών. Ναι. Έτσι, να πολεμήσει αν είσαι προς ίσο. Ναι. Και αν χάσει, έχασε. Δεν λέει ναι, κάτι. Ο ΠΑΟΚ θα βρει τρόπο να το αντιμετωπίσει. Ναι. Το θέμα είναι πόσο, γιατί είναι πάρα πολύ καλή, ρε φίλε. Ναι, είναι πάρα... φίλε Τσέλσι είναι.
Δεν είναι η Chelsea, παίζει, δεν τη φοβόμουν. Έλα να παίξει. Έλα με τον Αζάρ σε πολύ κακή κατάσταση πίσω από την μπάλα. Όλοι να μην πολύ γουστάραν τον προπονητή, γιατί φαινόταν αυτό. Δεν τον πολύ γουστάραν. Ο Αζάρ, φίλε, με βάση τις πωλήσεις των ποδοσφαιριστών που γίνονται αυτή την εποχή, θα ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια. Έτσι, με τα νούμερα που παίζουν. Με τα νούμερα που υπάρχουν. Ναι, σύμφωνο. Με τα νούμερα που παίζουν. Μα δεν γίνεται. Όπου και να πάει, αλλάζει ισορροπίες. Δηλαδή πάει τώρα, να σου πω κάτι, ρε φίλε, είναι και πώς κάνεις το σκάουτινγκ. Πάει, παίρνει την Μπαρτσελόνα τον Κουτίνιο. Ποιος Κουτίνιο, ρε φίλε. Πώς, κοντός, είναι με άριστη τεχνική κατάρτιση. Ναι, ρε φίλε, δεν είναι ταχυδύναμος, ρε. Για να πληρώσω εγώ έναν παίκτη, θα πρέπει να είναι ταχυδύναμος, φίλε. Ναι, αλλά έχει όλο το πακετάκι το άλλο, φίλε. Σκοράρει, είναι χαφ που έρχεται στο κόλπο. Γιατί δεν ακούμπησε. Με καλά πόδια. Α, το είπε με καλά πόδια. Άλλο μύθο που θέλω να καταρρύψω εδώ στο μικρόφωνο που με δίνει την ευκαιρία. Ο μύθο του, το σου του φωτάκι. Που είχαμε στον ΠΑΟΚ. Ο άνθρωπος δεν έβαλε κανένα γκολ με σούτ έξω από την περιοχή. Στον ΠΑΟΚ. Και στον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ. Έχει μιλάμε. Βάλει στον ΠΑΟΚ γκολ. Μα φίλε, μιλάμε στον ΠΑΟΚ. Αγωνιζόμενο στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο μύθος. Δηλαδή δεν γίνεται. Έχει γκολ. Με σούτ έξω από την περιοχή. Όχι. Φέρετε μου μισό γκολ. Και τα πόδια του φωτάκι και τα πόδια του φωτάκι. Παιδιά, βάλε ένα γκολ. Έβαλε ένα με την εθνική που, όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Το οποίο η μπάλα χτύπησε και άλλαξε πορεία. Πω τι μύθος ήταν. Να μου πει. Τα φάουλ του Φαβατζέσκου, υποκλεινόμαστε. Ζωντανή πραγματικότητα. Έχει πολλούς μύθους που πρέπει να καταρρύψουμε, να ξέρεις σιγά σιγά. Όχι όλους μαζεμένους, για να το καταλαβαίνουν αυτό που μιλάνε. Εδώ ο κόσμος τρώει πολλά πράγματα αμάσιτα. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι. Υπάρχει μια αναφορά στον τύπο. Και αυτό το πράγμα, ό,τι και να συμβεί μετέπειτα, παραμένει ως ρεαλιστικό. Ενώ δεν είναι. Ξέρεις, Σταύρο, τι με θυμίζει αυτή η περίπτωση. Ένας ποδοσφαιριστής έρχεται και κάνει την. Ο Λάζαρ, παράδειγμα, τον Πάοκο. Μπορεί να μην είναι επιτυχημένο το πάω. Η πρώτη εμφάνιση ήταν σε ένα ευρωπαϊκό μάτς. Στην Βαλερέγγα που κάνει παπάδες. Κάνει ένα μαγικό μάτς. Μπορεί στα επόμενα μάτς, αυτός όχι η Λάζαρ, έτσι δεν λέμε, να κάνει το πρώτο μάτς πολύ καλό και τα 10 επόμενα είναι μέτρια. Για όλο τον κόσμο θα είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ναι. Πάμε τώρα στο ανάποδο. Στο πρώτο του παιχνίδι ένας είναι μέτριος. Και μετά κάνει 8 καλές εμφανίσεις. Πάρα πολύ καλές. Ναι, του μέτριου θα μείνει. Αυτό συμβαίνει τώρα με το Λιμνιό. Δηλαδή όλοι παραξενεύτηκαν γιατί ξεκινάει ο Λιμνιός. Ωραία. Στα παιχνίδια τα περισσότερα. Ναι. Έχει αποδείξει γιατί ξεκινάει. Αλλά παραμένει πιο Λιμνιός. Ο Λιμνιός, άμα σε πω πιο παίκτη μου θυμίζει, φίλε, τώρα θα επιδείξει. Εμένα το στέλνει για να κόψει. Εμένα με θυμίζει τον Μπάουκ, το Χρήστο το Βελί. Πεχτάρα το Βέλος. Ξέρεις που γνώρισα το Βέλος. Ένα Βέλος δεν ξέρεις τελειώνει με ένα Γερμανό τραγούδι. Πού γνώρισα το Βέλος. Το Βέλος, πού για πέρα. Εδώ, εδώ. Όχι. Το πιο εύκολο, είπα το προφανές. Πες, είναι η πιο αστεία γνωριμία της ιστορίας των γνωριμιών. Στο Καρύδι. Αχ. Παίζω. Να ενημερώσουμε τους ακροατές. Χρήστος Βελής. Αποκτήθη από τον ΠΑΟΚ, από τον Αθηναϊκό. Αθηναϊκό, Κυπριολωδίτης. Έτσι. Έπαιξε Εθνική Κύπρου, να ξέρεις. Ναι. Πρόσεξέ με πώς το γνώρισα. Έχει ένα site που λέγεται Web Pilota. Πιλότα στα κυπριακά είναι το Μπουρλότ. Α, δεν το ήξερα. Ναι. Και παίζεις κανονικά. Είναι άτομα ζωντανά, παίζουν. Ναι, ναι. Ωραία. Και μιλάς στο chat. Α, και μιλάς και επικοινωνία. Άκου, ρε, βρίζεις κανονικά, ρε. Α, βαριά, γεμάτα. Ναι, ναι. Η μαμά σου που δεν είναι τόσο ωραία και τέτοια. Άκου, εγώ ήμουν σαν παόκι εκεί. Ωραία. Ναι. Οι Κύπροι, όταν δεν έκανα βάζω ακόμα τέτοιο, ωραία, μου την έλεγε. Τον έλεγε για τη μάνα του κατευθείαν, γιατί είναι αυθόρμητο, δεν το σκέφτομαι. Ναι. Εντάξει. Και, και δεξιά μου, όπως είμαι εγώ εδώ, δεξιά μου παίζει ένα χι βέλος. Ναι. Και μου γράφει πάω και σε φίλε. Ναι. Λέω ναι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Λέω ποιος. Ο Βελής που έπαιζε στον ΠΑΟΚ και πιάσαμε κουβέντα την ώρα της πιλότας. Α, έτσι δηλαδή. Δηλαδή τσόχα στη μέση. Ωραία. Και μετά γνωριστήκαμε, αλλάξαμε τηλέφωνο, ιστορίες και είχαμε. Ο οποίος Βελής όταν τον έβαλε δεκάδα ο Άγγελος Αναστασιάδης. Στην Άρσεναλ. Μετά πολλά μας είχε κάνει κουδούνι σε ένα ΠΑΟΚ Αθηναϊκός. Βέβαια, μα και έτσι έγινε η μεταγραφή. Ναι. Έτσι έκανε μεταγραφή. Ναι. Ο Αναστασιάδης τον έλεγε ότι τι έχει να ζηλέψει, τι έχει να ζηλέψει από τον Μπέκαμ, τίποτα. Τον έλεγε ότι είναι family. Και πέρασε αυτό στα ισόψυχά του. Ναι. Και έχει πει τη χαρακτηριστική ατάκα, ο Άγγελος πάλι προς το Βελί, και το λέω αυτό γιατί περάσαμε αρκετά χρόνια μαζί. Ήταν ένα μάτς εθνικός ΠΑΟΚ, κάνει τη σύνθεση ο Άγγελος και λέει το δεξί άκρο τη άμυνα το καλύψει ο Βελής. Με πόνο ψυχής. Στο ένα το λεπτό, κόκκινη κάρτα το Βέλος. Ακούς. Και ο άνθρωπος μονολογούσε, το ξέρα εγώ φταίω για όλα. Το σκηνικό με το Σιδηρόπουλο και το Χατζηζήσι, το ξέρεις. Αυτά μ' αρέσει, παίζουμε στην Παναχαϊκή.
Ξεκινάει ο Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, μια τεράστια μορφή της ιστορίας του ΠΑΟΚ, από τα καλύτερα παιδιά από τα πόλα και λαϊκού. Και τεράστιος έμπορος καρπουζιών. Στο πρόχωμα, το Άγιο Πρόχωμα. Μιλάμε για ένα φαινόμενο ανθρώπου. Μορφή. Ωραία, κλάμα. Εντάξει, και καλός παίχτης, παρότι δεν είχε πάρει σοβαρά το ποδόσφαιρο ιδιαίτερα. Μια χαρά ποδοσφαιριστής ήταν. Εντάξει. Πολλά χρόνια στον Ιωνικό και από εκεί στον ΠΑΟΚ. Τον βάζει με την Παναχαϊκή και ξεκινάει. Σε άλλο γήπεδο ο Παναγιώτης. Την ώρα του αγώνα. Σηκώνει το Χατζηζήση και ζέσταμα. Πιτσενικά σου Χατζηζήση, 18 χρονών. Α, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Την ώρα μέσα στο παιχνίδι, του βλέπει στην τρόπο, τι κάνει εκεί. Κάτσε κάτω. Του κάνει ένα μπούλινγκ. Παίζουν, ναι. Του κάνει ένα μπούλινγκ, ψαρώνει ο μικρό. Πάει κάθεται στον πάγκο. Ο άλλο τον έχει σηκώσει για ζέσταμα. Ξαφνικά το βλέπει δίπλα του. Τι κάνει εδώ. Τι κάνει εδώ. Ωραία, τσουπ αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Αυτό το πράγμα, δηλαδή μεγάλο ΠΑΟΚ τότε, τεράστιο κλάμα. Αλλά για κλάμα, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, σκεφτόμαστε που είναι σήμερα η ομάδα και που ήταν τότε. Εντάξει, πάω και έχει αλλάξει, έχει γίνει πλέον διαστημικός. Είναι κάτι σαν τις διαστημικές αποδόσεις της Goldbet, τις ασύγκριτες αποδόσεις. Υψηλές. Άστο. Σήμερα οπότε, έτσι, θα δώσω κι εγώ μια τριάδα Champions League. Πρέπει να τη δώσω. Αυτό είναι το λογικό. Ναι. Εσύ θα πας σε μικρότερα ποσοστά από μένα. Εγώ θα δώσω τη Liverpool νικήτρια. Τι δίνει? 2-14. Τη Σάλκε γκολ-γκολ και άσο απλό τη Γαλατά Σαράι. Αυτή είναι η τριάδα μου. Δηλαδή 1,76. Επί 2,14 επί 1,75. Το γκολ-γκολ τη Σάλκε είναι 75. Ναι. Λίγο είναι. Τόσο ήταν το ανεβάσουμε στο ποσοστό μόνο. Να πούμε για μα είναι λίγο, δώσε μα πιο πολλά. 1,90. Έχει σφιχτεί και οι δύο. Και ο Κοσεϊσάο το σφίγγει το έργο, δεν είναι. Ο Σεϊσάου έχει μπροστά δύο μαύρους επιθετικούς, δύο θηρία. Έχει πολλούς μαύρους όμως. Δύο θηρία, τεράστια. Πώς ένα σκοράρι ακατάπαυστα. Ο Μπαμπακάρ και ο άλλος πώς τον λένε. Από Μπακάρι τον μπερδεύω με τον άλλον της. Από Μπακάρι, από την Κιμαράη τον πήρε. Ναι. Έβαλε πέρσι καμιά τριανταριά γκολ, 28 που έβαλε. Ναι. Έβαζε συνέχεια. Και Μαρέγκα, όλος Μαρέγκα. Ο Μαρέγκα. Ο οποίος είναι ο πιο άσχημος άνθρωπος της ιστορίας του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή πραγματικά ξυπνάει η γυναίκα του το πρωί και τρέχει. Και τρέχει. Να σε κάνω αυγά απλώς, δεν θέλω κάτι άλλο. Γιατί σου λέει μην πιάσεις καμιά ιδέα τρελή. Εδώ λοιπόν η εκπομπή χορηγία της Goldbet φτάνει στο τέλος της. Άλλη μια ημέρα με διδάγματα, βασιλιά μου. Δουλειά μας είναι αυτή, δουλειά μας. Δουλειά μας. Μακάρι από τα 10 αύριο που λέμε να κρατάνε τα 2. Να δούμε ποιος κέρδισε την νίκη διαστήλη. Και θα δώσουμε και δεύτερη. Και δεύτερη, σωστά. Εγώ έδωσα τριά, δεν είμαι συγκεκριμένος. Μην λες άλλα μετά κινεζογαλλικά. Κοίτα, δεν διαφωνήσαμε ιδιαίτερα. Όχι, ναι, εγώ απλά ποντάρω στα γκολ στο Liverpool Παρί. Γιατί θεωρώ ότι Παρί, αν βρει ρυθμό, μπορεί να γίνει πολύ άνω κάτω το παιχνίδι. Ναι, αλλά η Liverpool έχει μια εκπληκτική τριπλέτα στην επίθεση. Και ένα απίστευτο. Μπαπέ, ναι, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ. Μάρ δεν έχουν. Εντάξει, απλώς μιλάω και το συνέστημα. Δεν γίνεται. Είμαστε σε μερικές ομάδες στις οποίες δεν είμαστε αντικειμενικοί. Εγώ δηλαδή δεν είμαι. Δηλαδή, φέρε μου τον Μπάουκ να παίξει με την Μπαρτσελόνα, θα σου δώσω άσο-άσο. Ποια Μπαρτσελόνα? Ναι, Μπαρτσελόνα, αυτή υπάρχει, η κοστή και υπάρχει, τέτοια. Ναι. Θα του βάλω τρία γκολ στη μένα. Αυτά πάλι. Τι είναι, δεν υπάρχει. Τρία φάουλα και εγώ ένα έχω να πω ότι έρχονται ωραίες μέρες. Πολύ ωραίες μέρες. Πολύ ωραίες. Τα καλύτερα να έρχονται. Να επαναλάβω ότι εγώ θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα του Μπάουκ είναι καλό. Γιατί θα φορμαριστεί η ομάδα μέσα από τα παιχνίδια και θα έχουν ρόλο και οι 22 ενεργοί ποδοσφαιριστές. Και αυτό σημαίνει καλά αποδυτήρια. Εντάξει. Τα συγχαρητήριά μας στο Λουτσέσκου για πώς κρατάει την ομάδα. Εκπληκτική ισορροπία του. Μπράβο του. Ωραίες λοιπόν στοιχηματικές μέρες. Φυσικά παρέα με την Goldbet. Έτσι. Οπότε εμείς ανοίγουμε το ραντεβού μας για αύριο, 2 η ώρα εδώ. Λίμπερο 107,4. Σταύρος και Βασιλιάς. Να σου πω, θα είσαι πιο προετοιμασμένη για τα μπόνους του Βασιλιά αύριο. Ναι, θα έρθω σε πιο φόρμα. Υπόσχομαι. Σήμερα δικαιολογείται απολύτως λόγω χθεσινής εορτής. Πώς θα γίνει. Ναι, μη δικαιολογείται αύριο λόγω προβλήματος. Και να σε πω και κάτι, κερδίζει κιόλα χωρίς να απάντησε. Για μερικοί πληρώνουν το 0 στα 3, θα πληρωθεί. Αντί φιλιά.